Έφη, καλημέρα από τον Περισσό. Σε βλέπουμε και σε ακούμε. Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσουμε σήμερα, Ανέστη, από νομισματική πολιτική. Ναι. Και πρώτα-πρώτα από τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της ΦΕΤ, ο Τζερόμ Πάουελ, που βλέπουμε μία αλλαγή πολιτικής, αλλαγή του κλίματος. Ο Πάουελ λοιπόν είπε ότι η Federal Reserve θα περιμένει περισσότερο χρόνο από ό,τι αναμενόταν, διότι δεν υπάρχει πρόοδος, επιπλέον πρόοδος, υπάρχει απουσία, όπως είπα χαρακτηριστικά, επιπλέον περισσότερης πρόοδου στο μέτωπο του πληθωρισμού, όπως είδαμε τους τρεις πρώτους μήνες του έτους, που είχαμε συνεχή κλιμάκωση του πληθωρισμού. Έτσι λοιπόν θα χρειαστούμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, περισσότερο χρόνο για να αποκτήσουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, οπότε υπό αυτές τις συνθήκες θα διατηρήσουμε τα επιτόκια, την πολιτική μας σταθερή όσο καιρό χρειαστεί, ούτως ώστε να επιτρέψουμε στη σημερινή περιοριστική νομισματική πολιτική να λειτουργήσει. Δηλαδή, έφυγε να το κάνουμε έτσι πιο σαφής προς τους τηλεθεατές. Πότε περιμέναμε τον Πάουελ να κάνει μείωση επιτοκίων, δηλαδή μέσα στο Μάιο, και τώρα ας πούμε θα πούμε ότι πάμε πολύ πιο πέρα στο καλοκαίρι? Έτσι ακριβώς. Η πρώτη προσδοκία ήταν να γίνει μείωση μέσα στο Μάιο. Ωραία. Πιο γρήγορα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μετά οι προσδοκίες πήγανε τον Ιούνιο. Ναι. Και από την τελευταία φορά που ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό Μαρτίου, ναι, που έδειξε ότι κλιμακώθηκε ο πληθωρισμός 3,5%, είδαμε ότι πλέον οι προσδοκίες αυτές μεταφέρονται, μετατίθενται για μετά το καλοκαίρι. Μάλιστα. Δηλαδή ούτε τον Ιούλιο μάλλον δεν είναι εφικτή η μείωση των επιτοκίων. Οπότε πάμε μάλλον για μετά το καλοκαίρι, για το Σεπτέμβριο. Uh-huh. Και χθες, μάλιστα, να πω ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δίνει ένα χρονικό ορίζοντα από μετά το καλοκαίρι μέχρι το τελευταίο τρίμηνο. Και αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανόν, όπως λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να γίνει η μείωση των επιτοκίων ίσως και μετά από τις εκλογές του Νοεμβρίου. Mm. Άρα για αυτοί που γράψαν κάποιοι ότι μπορεί να μην δούμε και μείωση επιτοκίων μέσα στο 24, ίσως έχουν κάποιο δίκιο, Έφη, έτσι, όσο πάνε τα πράγματα και προς τα πίσω. Εν τέλει ναι, Ανέστη, ενδεχομένως να έχουν δίκιο, διότι έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η αμερικανική οικονομία, η οποία είναι πολύ ανθεκτική, έχουμε δει και τα τελευταία στοιχεία για την απασχόληση, περισσότερες από 300.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν. Τα χθεσινά στοιχεία έδειξαν ότι οι πωλήσεις λιανικής ήταν υψηλότερες από ό,τι αναμενωμένου. Γενικά, όλα τα στατιστικά στοιχεία που βγαίνουν το τελευταίο διάστημα είναι καλύτερα του αναμενωμένου. Ναι. Οπότε βλέπουμε ότι η αμερικανική οικονομία παραμένει ιδιαίτερα ανθεκτική. Τώρα, είχαμε δηλώσεις και από την Κριστίν Λαγκάρντ, ναι, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, χθες. Κινείται σε διαφορετικό ρυθμό. Η Λαγκάρντ λοιπόν είπε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βρίσκεται πολύ κοντά σε μείωση των επιτοκίων, εάν βέβαια κάποιο σοκ, κάποια κρίση δεν αποσταθεροποιήσει την πορεία αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού. Εδώ φωτογραφίζει την ιστορία του Ισραήλ με το Ιράν, έτσι, καθώς είμαστε όλοι σε αναμονή της απάντησης του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν. Ξέρουμε ότι θα επιτεθεί το Ισραήλ, αλλά δεν ξέρουμε το πότε. Αυτό είναι ο κύκλος των αντιπίνων που έχει ξεκινήσει, που λέγαμε. Οπότε, αν δεν υπάρξει κάποια γεωπολιτική κρίση που να φέρει να ανεβάσει τις τιμές πετρελαίου, γιατί σε αυτό αναφέρεται βεβαίως η Κριστίν Λαγκάρντ, λέει ότι η ΕΚΟΤΟΥ βρίσκεται κοντά στη στιγμή αυτή που θα μετριάσει την σημερινή αυστηρή νομισματική πολιτική της, περιοριστική νομισματική πολιτική της. Και αυτή η στιγμή δεν είναι μακριά, θα είναι σύντομη. Φωτογραφίζοντας βέβαια τον Ιούνιο. Βέβαια, η Κριστίν Λαγκάρντ εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτική και είπε ότι ο δρόμος για την περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού θα είναι δύσκολος. Είναι κάτι που το έχουμε ακούσει κατά καιρούς και από άλλους, ναι, κεντρικούς τραπεζίτες της Ευρωζώνης. Και βέβαια δεν θέλησε και πάλι να δώσει να κάνει καμία πρόβλεψη για το τι μέλλει γενέστη μετά τον Ιούνιο. Καμία εκ των προτέρων δέσμευση.
Δεν ξέρουμε. Αυτό είναι και το μεγάλο ερώτημα αυτή τη στιγμή. Τι θα γίνει μετά τον Ιούνιο. Σωστά. Θα πάμε και σε άλλη μείωση τον Ιούλιο. Πόσες μειώσεις επιτοκίων θα κάνει συνολικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Διότι και εδώ έχουμε μία αναδίπλωση των προβλέψεων. Ναι, πάντως φωνάζει η αγορά, φωνάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, φωνάζουν οι βιομηχανίες, φωνάζουν τα νοικοκυριά, ότι ο βρόγχος της διατήρησης τόσο μεγάλο διάστημα υψηλών επιτοκίων ουσιαστικά δημιουργεί θέμα στην ανάπτυξη, θέμα στα επιτόκια και στις δόσεις που έχουν και οι επιχειρήσεις που είναι υπερδανεισμένες, αλλά και τα νοικοκυριά, Εφή. Έτσι είναι. Η κατάσταση στην Ευρωζώνη είναι πολύ πιο δύσκολη σε σχέση με την Αμερική. Mm. Και ειδικά στον πυρήνα, έχουμε πει, όταν η ανάπτυξη στην γερμανική οικονομία, η πρόβλεψη για φέτος είναι στο 0,1%, καταλαβαίνουμε, Ανέστη, ότι πλέον κινείται στο όριο η οικονομία της Ευρωζώνης. Οπότε είναι επιτακτική ανάγκη για μείωση. Βέβαια, όπως βλέπουμε, ακόμα και να γίνει μείωση, οι μειώσεις θα είναι μάλλον συγκρατημένες. Έτσι. Ναι, κανείς δεν μιλάει για πάνω από 25 μονάδες βάση σε κάθε περίπτωση. Έτσι είναι. Και να δούμε πάντα και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που ανατρέπουν τα δεδομένα μέχρι στιγμής. Διότι από εδώ και πέρα υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα του τι θα γίνει με τις τιμές του πετρελαίου. Σωστά. Το οποίο να πούμε ότι σήμερα, Έφη, το ξεκίνημα δείχνει μία μείωση. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, το Brent φλερτάρει με τα 90, είναι στα 89,54 βλέπω τώρα από το Λονδίνο, και το αργό είναι στα 84,84. Πέφτουν μεν και τα δύο είδη πετρελαίου, αλλά είναι αυτό που λες, μία σπίθα θέλουν για να ξαναδούν πάλι, να δουν πάλι άνοδο. Είναι μία σιωπηρή, μία ηρεμία όμως. Μάλλον όχι σιωπηρή, είναι μια ηρεμία η οποία φωνάζει. Πριν είναι την καταιγίδα. Ένα ηφαίστειο που περιμένει για να εκραγεί Έτσι. αυτή τη στιγμή η αγορά πετρελαίου. Σωστά.